Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε τορτελινιά με μανιτάρια αλλά κρέμ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για δύο άτομα που θα φτιάξω εγώ θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια τορτελινιά με γέμιση τυριού, ένα μικρό κρεμμύδι ξερό τριμμένο, 150 γραμμάρια μανιτάρια ψιλοκομμένα, 2 κουταλιές της σούπας περίπου ελαιόλαδο, μισό ποτηράκι του κρασιού κρασί, 200 ml κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, μία κούπα από το ζουμί από τα βρασμένα τορτελίνια μας που έχουμε κρατήσει, ένα φύλλο δάφνης, ένα γκύβο κότας, πιπέρι, αλάτι και τύρι τριμμένο, όποιος σας αρέσει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα κεφάλαιο τύρι. Πάμε να το φτιάξουμε. Για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, καταλαβαίνετε ότι πρέπει πρώτα να βράσουμε τα τορτελίνια μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που λέει στη συσκευασία τους, να τα σουρώσουμε και να κρατήσουμε και μία κούπα από το ζωμό από τα τορτελίνια. Μετά θα πάρουμε ένα τηγάνι, όπως εδώ, θα ρίξουμε μέσα το λάδι. Θα το αφήσουμε να κάψει. Και θα ρίξουμε μέσα τα μανιτάρια. Θα τσιγαρίσουμε για λίγο τα μανιτάρια μας. Και αφού τα τσιγαρίσουμε και μαλακώσουν λίγο και πάρουν λίγο χρώμα, θα ρίξουμε μέσα να τσιγαρίσουμε και το κρεμμύδι μας. Θα κατέβουμε συνεχώς. Αφού τσιγαριστούν τα κρεμμυδάκια μου και τα μανιταράκια μου, θα βάλω μέσα το κρασί. Η φωτιά μου μέχρι τώρα ήταν δυνατή. Τώρα που έβαλα το κρασί θα την κάνω μέτρια. Θα τη χαμηλώσω. Θα ρίξω μέσα αλάτι, τη δάφνη και πιπέρι. Τώρα, αφού το ήπιε, το καταλαβαίνουμε από τον ήχο, θα ρίξω μέσα το ζουμί που κράτησα από τα τορτελίνια. Και μέχρι να αρχίσει να πάρει βράση, θα ρίξω μέσα και το ζωμό κότας. Αυτό είναι προαιρετικό. Αν θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε. Μόλις λιώσει τελείως ο ζωμός μας και αρχίζει και παίρνει βράση το τηγάνι μας, θα ρίξουμε μέσα την κρέμα γάλακτος. Θα ανακατέψουμε. Και αφού πάρει μια καλή βράση και αρχίζει να πίζει η κρέμα γάλακτος μαζί, θα βάλουμε τώρα μέσα και τα βρασμένα τορτελίνια μας. Θα ανακατέψω καλά, θα κλείσω την κουζίνα μου, θα τα ανακατέψω, να πάνε παντού. Θα ρίξω μέσα το τυρί το τριμμένο. Όπως σας είπα, εγώ προτίμησα να βάλω ένα κεφάλαιο τύρι. Εσείς μπορείτε να βάλετε και παρμεζάνα που πάει πάρα πολύ. Θα τα ανακατέψω. Και τα τορτελίνια μου είναι έτοιμα. Να σας σερβίρω.
βγάζουμε βέβαια το φύλλο δάφνης. Από πάνω μπορείτε να βάλετε λίγο τριμμένο φρέσκο μαϊντανό. Και αν θέλετε και σας αρέσει, μπορείτε να ρίξετε λίγο φρέσκο τριμμένο μαύρο πιπέρι. Αυτά είναι τα τορτελίνια μου. Πολύ νόστιμα, αρέσουν σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πολύ γρήγορο φαγητό. Τα ακριβή υλικά βρίσκονται στα σχόλια του βίντεο και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!